Πάμε τώρα να συζητήσουμε πιο αναλυτικά για τα της κακοκαιρίας μαζί με τον κύριο Μανώλη Λέκα, μετεωρολόγο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε και απόψε κοντά μας, κύριε Λέκα. Καλησπέρα, κυρία Σαλαπάρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Καταρχάς και εισαγωγικά, κύριε Λέκα, μιλάμε για μια κακοκαιρία που άλλαζε μορφές διαρκώς και έτσι ως αποτέλεσμα η εικόνα σε ό,τι αφορά την Κρήτη δεν ήταν σαφής. Τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο μέρες πριν. Ακριβώς. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και η κακοκαιρία αυτή μας έρχεται ξανατολών. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι φοβηθήκαμε κάτι άλλο που μπορεί να ήταν πιο επικίνδυνο, τελικά και αυτό βέβαια, επειδή είναι σε επανάληψη του προηγούμενου, έχει θα λέγαμε τα ίδια χαρακτηριστικά αίτια, δηλαδή έχει το βόρειο ρεύμα, έχει την ψυχρή μάζα και την ανώτερη διαταραχή και μάλιστα μια ψυχρή μάζα πιο ψυχρή από την προηγούμενη, γι' αυτό άλλωστε εκτιμούμε ότι μπορεί να δούμε και λίγα χιόνια σε πολύ ορεινές ζώνες, κάτι που δεν ανησυχεί σαν χιόνι, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει ψυχρότητα της μάζας. Θα έχει και αυτή την ίδια ένταση ως φαινόμενο, κύριε Λέκα. Εκτιμώ πως θα έχει, ναι. Φαίνεται ότι πραγματικά οι εντάσεις των καιρικών φαινομένων θυμίζουν την πρώτερη κακοκαιρία. Εκείνο όμως που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι παρά το γεγονός ότι οι περιοχές οι οποίες επλήγησαν βρίσκονται και πάλι στην ζώνη της κακοκαιρίας, δηλαδή που ούτως ή άλλως θα επηρεαστούν, παρόλα αυτά προσεκτικοί πρέπει να είναι όλοι γενικότερα στο βόρειο κομμάτι του νησιού μας, αλλά και στην ενδοχώρα σε κάποιες περιοχές, γιατί είδαμε ότι και η ενδοχώρα, ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο, αλλά και σε άλλες ίσως περιοχές, αν πληγεί, έχει απορροές και ιδιαίτερα βέβαια που έχουμε δει προς το Ρέθυμνο και μάλιστα απορροές προς τον Νότο. Άρα όλο το βόρειο μέτωπο και αυτές οι περιοχές θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο επόμενο διήμερο, από αύριο το πρωί, νωρίς το πρωί και μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι προς το απόγευμα, όπου βλέπουμε τα φαινόμενα, εάν επιβεβαιωθούν τα δεδομένα, να περάσουν σε ύφεση. Δηλαδή, κύριε Λέκα, η νέα κακοκαιρία θα δώσει ενδεχομένως και τα ίδια ύψη βροχής? Κοιτάξτε, τα ύψη βροχής δεν μπορεί να δώσουμε μία σαφή εικόνα του τι θα γίνει. Απλά θέλω να σας πω ότι κάνοντας μία σύγκριση με την προηγούμενη κακοκαιρία, είδα ότι δεν επαληθεύτηκαν με καμία δύναμη, δεν επαληθεύτηκαν εκείνα τα οποία είχαμε δει προγνωστικά. Η πραγματικότητα ομολογώ ότι μας έκανε να εκπλαγούμε κυριολεκτικά με τα βροχομετρικά. Τώρα λοιπόν, βλέποντας τα βροχομετρικά και προσπαθώντας να κάνω μια αποτύπωση του τι μας περιμένει, τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα θα λέγαμε, γιατί περιμένουμε βροχομετρικά περιοχών τα οποία θα είναι πάρα πολύ ψηλά και μακάρι να τύχουν σε περιοχές, γιατί δεν σας κρύβω ότι οι τάσεις μπορεί να είναι προς την δυτική Κρήτη, δηλαδή Ρέθυμνο, Χανιά, και σαφώς θα πληγούν και οι ανατολικότερες περιοχές, αλλά αυτό αλλάζει πάρα πολύ εύκολα με την πραγματικότητα να μας δείχνει κάτι το διαφορετικό. Γι' αυτό και συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί λίγες θα είναι οι ώρες εκείνες που πριν θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα καλύτερο στίγμα στο πού ακριβώς η κακοκαιρία χτυπάει και βέβαια τουλάχιστον για τους φορείς, εκείνους που είναι για την προστασία, να προστρέξουν και να βοηθήσουν. Αλλά οι πολίτες γενικότερα πρέπει να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας και γύρω από το χώρο τους και για τον εαυτό τους και για τους δικούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να έχουν προβλήματα όσον αφορά πλημμυρικά φαινόμενα στα σπίτια τους. Και η κακοκαιρία αυτή, κύριε Λέκα, θα μας δοκιμάσει και την Πέμπτη και την Παρασκευή? Ναι, τα μέχρι τώρα δεδομένα δίνουν δύο κύματα. Εγώ και αυτό το κομμάτι θα έλεγα ότι πρέπει να το προσέξουμε, γιατί μπορεί να μην είναι επακριβώς δύο κύματα. Το πρώτο κύμα ξεκινάει από νωρίς αύριο το πρωί και εκδηλώνεται πάρα πολύ γρήγορα σε ολόκληρη την Κρήτη. Επηρεάζει και βόρειες αλλά και αρχικά θα λέγαμε και νότιες περιοχές του νησιού, με βροχομετρικά, με καταιγίδες εν πρώτης, αλλού είναι λίγο πιο έντονες, αλλού ανατολικά φαίνεται να έχουν μια ιππιότητα αρχικά, αργότερα όμως δίνουν μια ένταση. Ίσως υπάρξει μια μικρή ύφεση, αυτό δείξανε τα προγνωστικά, προς το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν είμαι βέβαιος αν θα γίνει, γιατί τα νεότερα αύριο το πρωί δεν θα μπορέσουμε να σας τα πούμε, θα τα δούμε εμείς. Πάντως τα μέχρι τώρα δείχνουν μια μικρή ύφεση. Και μετά περιμένουμε το δεύτερο κύμα, το οποίο είναι και το πιο ισχυρό και αυτό φαίνεται ότι χτυπάει ολόκληρη πλέον την Κρήτη. Δηλαδή και οι ανατολικές περιοχές μπαίνουν πολύ σοβαρά στην ανησυχία, τη μεγαλύτερη ανησυχία. Πρωτεύουν οι δυτικές, αυτό φαίνεται, αλλά εγώ είμαι ανήσυχος και για ανατολικές περιοχές και γι' αυτό λέμε
Γενικότερα προσοχή σε όλες αυτές τις περιοχές οι οποίες επλήγησαν, αλλά και που εν δυνάμει μπορούν τώρα με τη νέα κακοκαιρία εκ νέου να πληγούν και δεν παρουσίασαν τέτοια σημάδια γιατί άντεξαν στην προηγούμενη. Επομένως, ιδιαίτερη προσοχή τα επόμενα 2-24 ώρα τουλάχιστον και από εκεί και πέρα, κύριε Λέκα. Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα η ύφεση αυτή, παρά το γεγονός ότι καραδοκεί κάτι δυτικά μας, ελπίζουμε ότι αυτό δεν, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα προγνωστικά, θα στραφεί και θα διαλύσει, θα λέγαμε, την καιρική του κατάσταση προς τη Λιβύη, δηλαδή θα κατέβει προς την Αφρική, και έτσι αυτό είναι καλό. Στη συνέχεια λοιπόν, από την Παρασκευή το απόγευμα και μετά, σταδιακά θα αρχίσει η ύφεση του καιρού, δηλαδή τα φαινόμενα πλέον θα αρχίσουν να γίνονται πιο παροδικά, πιο τοπικά, και από το Σάββατο βλέπουμε μια πιο βελτιωμένη εικόνα του καιρού, αν και βέβαια διατηρούμε φθινοπορεινά χαρακτηριστικά, με αρκετά χαρακτηριστικό το κρύο. Το κρύο θα μας μείνει, γιατί από Πέμπτη θα το βιώσουμε αρκετά περισσότερο, θα έλεγα, ιδιαίτερα ενδοχώρα και ορεινές περιοχές. Θα πέσει θα πολύ η θερμοκρασία. Κοιτάξτε, θα είναι στα χαμηλά της εποχής, δεν είναι κάτι ακραίο, γιατί παρά το γεγονός ότι η υπόλοιπη Ελλάδα θα δούμε ότι θα έχει καλό καιρό, εκεί οι θερμοκρασίες θα πέσουν κάτω από το 0. Εμάς δεν μας περιμένει κάτι τέτοιο, εμείς βλέπουμε τις ελάχιστες να πέφτουν κάτω από τους 10 και τις μέγιστες να κυμαίνονται στις παράκτιες κυρίως περιοχές γύρω στους 16 με 18 για τα νότια, αλλά στις ορεινές ζώνες προφανώς αυτές οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά χαμηλότερες και αυτό θα το συνεχίσουμε και στο Σαββατοκύριακο, παρά το γεγονός ότι θα υπάρχει πιο βελτιωμένη εικόνα, αν και στα δυτικά ίσως να δούμε και πάλι έτσι κάποιες φθινοπορεινού όμως χαρακτήρα βροχές χωρίς ανησυχητικά χαρακτηριστικά. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.